Τώρα, τι θα πει format, θα σας το πω μετά, θα σας το δείξω με λέξεις μετά, αλλά βασικά είναι το εξής. Format λοιπόν είναι αυτή η πράσινη εδώ πέρα ιστορία που έχω σημειώσει με πράσινο. Format είναι λοιπόν η προετοιμασία του σκληρού δίσκου για να δεχτεί ένα ή περισσότερα λειτουργικά συστήματα και εγκατάσταση αυτών των λειτουργικών συστημάτων. Συγκεκριμένα λέξη format δεν έχει να κάνει με λειτουργικά συστήματα, έχει να κάνει γενικότερα με τη μορφοποίηση του σκληρού δίσκου, ακόμα και αν δεν στήσει λειτουργικό σύστημα, αλλά έχει επικρατήσει στην καθημερινή όταν λέμε έκανα format, να εννοούμε ότι έσβησα και ξαναέβαλα το λειτουργικό σύστημα, γιατί συνήθως οι περισσότεροι υπολογιστές έχουν μόνο ένα λειτουργικό σύστημα. Ένα πολύ χρήσιμο πράγμα που θα μάθουμε, που μαθαίνουμε εδώ πέρα, είναι ότι ένας σκληρός δίσκος, και δηλαδή ένας υπολογιστής, μπορεί να έχει πολλά λειτουργικά συστήματα, ίδια ή διαφορετικά. Και να ανοίγω και να χρησιμοποιώ όποιο από αυτά θέλω. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχω μέσα το βασικό κομμάτι, η μόνη απαίτηση είναι το λειτουργικό σύστημα να μπορεί να συνδυαστεί με το hardware. Όταν λοιπόν μιλάμε για PC, λειτουργικά συστήματα που συνδυάζονται με το hardware είναι βασικά το Linux και το Windows. Άρα κατά κύριο λόγο συζητάμε ότι σε έναν υπολογιστή, σε ένα PC, μπορώ να έχω πολλά Windows και πολλά Linux ταυτόχρονα. Ποιος ο λόγος για να το κάνω αυτό? Καταρχήν ο λόγος είναι, αν σε κάποια περίπτωση χαλάσει κάποιο λειτουργικό σύστημα, γιατί κατέβασα έναν ιό ή μια κόρη και κάτι χάλασα, να μπορέσω να χρησιμοποιήσω το διπλανό λειτουργικό σύστημα που βρίσκεται στο διπλανό μέρος του δίσκου, το οποίο θα δούμε πώς γίνεται πιο μετά. Ή μπορώ, ας πούμε, για σοβαρές δουλειές οι οποίες χρειάζονται ασφάλεια, όπως παραδείγματος χάρη τραπεζικές συναλλαγές, να χρησιμοποιώ ένα σοβαρό λειτουργικό σύστημα, όπως είναι το Linux. Ενώ για παιχνίδια να χρησιμοποιώ κάποιο είδος Windows, γιατί οι περισσότεροι drivers για κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούν τα παιχνίδια είναι φτιαγμένοι για Windows ή και τα περισσότερα παιχνίδια αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην έχω και τα δύο και να κάνω τη δουλειά που θέλω στο ίδιο μηχάνημα. Ούτως ή άλλως το Linux είναι τελείως ελεύθερο. Νομίζω και τα Windows πια είναι τελείως ελεύθερα. Άρα λοιπόν, μόνο θετικό είναι να έχω πολλά λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή μου. Το μόνο κακό είναι ότι πιάνουν χώρο στο σκληρό δίσκο, αλλά με τις τιμές που έχουν πια οι σκληροί δίσκοι, το μειονέκτημα είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής, αυτό έχετε λίγο στο μυαλό σας. Θα σας δείξω λοιπόν πώς γίνεται η διαδικασία. Αφού έχουμε στημένο έναν υπολογιστή, ένα hardware, το έχουμε στημένο, ή το έχουμε αγοράσει, έναν laptop το έχουμε αγοράσει, πώς μπορούμε στο σκληρό δίσκο να διαμορφώσουμε ώστε να στήσουμε λειτουργικά συστήματα. Εντάξει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Format. Θα σας πω ορισμένα πραγματάκια τα οποία τώρα είναι λίγο καθηγητίστικα. Format λοιπόν, διαμόρφωση, ονομάζεται ή αναδημιουργία, αν δεν υπάρχει, ή δημιουργία από το μηδέν, του συστήματος αρχείων, τι είναι αυτό, ενός partition τομέας, διαμέρισμα ή τμήμα, υπάρχουν διάφορες μεταφράσεις στα ελληνικά, του HD είναι ο σκληρός δίσκος, hard disk, ή του USB. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο άγνωστες λέξεις, σύστημα αρχείων ή file system, έτσι ονομάζεται στα αγγλικά, και partition, που κρατάω την λέξη partition γιατί έχει πάρα πολλές μεταφράσεις, οπότε θα το λέμε partition. File system, εξηγώ, είναι ο τρόπος οργάνωσης των αρχείων σε περιοχές της επιφάνειας του αποθηκευτικού μέσου. Δηλαδή, μπορείτε να το φανταστείτε σαν το κτηματολόγιο. Άμα δείτε το Google Maps από πάνω και δείτε τα διάφορα κτήματα που υπάρχουν σε μια περιοχή αγροτική, παραδείγματος χάρη, το κτηματολόγιο μας λέει ποιο κτήμα είναι πιανού ανθρώπου και ενδεχομένως και τι το κάνει. Αυτό λοιπόν το κτηματολόγιο, το στην επιφάνεια σκληρού δίσκου που θα βρω εγώ το αρχείο που ψάχνω, το λειτουργικό σύστημα είμαι εγώ, αυτό το πράγμα λοιπόν το ρυθμίζει το file system. Το file system έχει διάφορες μορφές και τα πιο γνωστά είναι το FAT32 που είναι συνήθως σε USB, το NTFS που είναι σε Windows και το X4 που είναι σε Linux,
Το CDFS είναι σε CD, τα παλιά CD. Κουλουπού, 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 υπάρχουν πολλά file systems τα οποία έχουν διάφορες διαφορετικές, κάνουν την ίδια δουλειά με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα σε τι θέλουν να δώσουν έμφαση, στην ταχύτητα, στην ασφάλεια ή δεν ξέρω εγώ τι. Partition τώρα. Το file system, το σύστημα λοιπόν αρχείων, σας το εξήγησα χοντρικά. Εννοείται ότι ό,τι γκουγκλάρετε μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ, παραδείγματος χάρη, επειδή το έκανα για σας. Εδώ έχω λοιπόν file system, άμα γκουγκλάρω λοιπόν στο Google, εδώ μου δείχνει ποια είναι η λογική του file system. Το file system λοιπόν είναι ένας φάκελος με υποφακέλους, με υποφακέλους, με υποφακέλους, μια δενδρική δομή, έτσι ονομάζεται αυτή, και ουσιαστικά έχω φακέλους και αρχεία μέσα. Είναι πώς είναι οργανωμένο το software μέσα στο αποθηκευτικό μέσο. Και βέβαια όταν λέω το software εννοώ και το τεχνικό κομμάτι του πώς είναι οργανωμένο το software, το οποίο δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα, απλά κάποια στιγμή πρέπει να το επιλέξουμε όταν θα κάνουμε format. Partition. Partition λοιπόν είναι τα μέρη στα οποία μπορεί, αν είναι πάνω από ένα, να είναι χωρισμένο το αποθηκευτικό μέσο. Δηλαδή ο σκληρός δίσκος φανταστείτε ή το USB έτσι, ή οτιδήποτε. Κάθε partition μπορεί να έχει διαφορετικό file system, μάλιστα. Και για τα λειτουργικά συστήματα, κάθε partition φαίνεται σαν διαφορετικό μέσο. Μάλιστα. Κάθε αποθηκευτικό μέσο με δεδομένα έχει τουλάχιστον ένα. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω, όταν λέμε ας πούμε έχω ένα σκληρό δίσκο που έχει μέσα πράγματα, έχει σίγουρα, είναι ο σκληρός δίσκος, έχει σίγουρα τουλάχιστον ένα partition και αυτό το partition έχει file system. Και μέσα στο file system είναι τα δεδομένα, το software γενικότερα. Όταν λέω δεδομένα, μπορεί να είναι και προγράμματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε από software. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι λέει το Google όταν κάνουμε την αναζήτηση για partition. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ορισμένες εικόνες. Ας ανοίξουμε παραδείγματος χάρη μία, αυτήν εδώ, θα τη δείτε και μετά. Εδώ λοιπόν είναι ο Disk Manager των Windows. Εδώ έχει δύο δίσκους, μάλιστα. Και αυτοί οι δίσκοι έχουν ο καθένας, ο πρώτος έχει δύο partition μέσα, δύο χωρίσματα, και ο δεύτερος έχει τρία χωρίσματα μέσα. Και εδώ βλέπετε τα ονόματα που δίνει τα Windows, το C είναι το partition στο οποίο βρίσκονται τα ίδια τα Windows, και εδώ πέρα έχουμε και διάφορα ονόματα που έχει στα υπόλοιπα partitions. Αυτό είναι για Windows, και βλέπετε ότι έχει διάφορους τρόπους να είναι, αυτό εδώ πέρα έχει πολλά partition μέσα, από ό,τι βλέπω. Εδώ έχω έναν δίσκο με τέσσερα partitions, νατός. Εδώ έχω τρεις δίσκους, ο ένας έχει ένα partition, ο δεύτερος έχει ένα partition και ο τρίτος έχει τρία partitions, κουλουπού κουλουπού. Και να δω και ένα Windows, αυτό εδώ είναι λοιπόν το αντίστοιχο σε Windows, σε Linux, συγγνώμη, που εδώ διαλέγω το δίσκο, έτσι βλέπω όλους μαζί, διαλέγω τον όποιο δίσκο και εδώ πέρα βλέπω τα partition που έχει μέσα ο δίσκος και τις πληροφορίες για το κάθε partition. Δηλαδή εδώ έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partitions και εδώ πέρα είναι οι πληροφορίες για αυτά τα 12 partitions. Εδώ πέρα μου δείχνει και πόσο γεμάτο είναι το κάθε partition, δηλαδή είναι κίτρινο, είναι μέχρι εδώ και έχει διάφορες πληροφορίες, λεπτομέρειες. Θα τα δείτε παρακάτω γιατί θα φτιάξω ακριβώς αυτά τα πράγματα. Alright, τελειώσαμε από αυτά. Εδώ λοιπόν έχω μια ακολουθία βημάτων. Σας την αφήνω λίγο να τη δείτε, αυτή εδώ είναι, μπορείτε να πατήσετε ένα pause, αλλά βασικά τα βήματα που θα κάνω μετά και θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο έχουν να κάνουν με το να φτιάξω έναν υπολογιστή ο οποίος έχει ήδη Windows μέσα και θέλω να κάνω τη δουλειά να μαζέψω, να βρω λίγο χώρο για να βάλω και ένα Linux στο partition το οποίο υπάρχουν ήδη τα Windows. Θα πω το εξής, ότι γενικώς όταν κάνετε αυτές τις δουλειές στον υπολογιστή, καλό είναι να τις κάνετε σε ένα τελείως καινούριο υπολογιστή να μάθετε, γιατί εάν κάνετε κάτι λάθος σε αυτά τα partitions, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να χαλάσετε τον υπολογιστή. Και όταν λέω να χαλάσετε τον υπολογιστή, εννοώ να χαλάσετε το software. Όλα αυτά τα πράγματα δεν χαλάνε το hardware θα είναι στη θέση του, απλά θα χαλάσει το software και μετά θα πρέπει να κάνετε αναγκαστικά format. Θα πρέπει να μάθετε αναγκαστικά να κάνετε format, αν το κάνετε λάθος, για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ο υπολογιστής με ένα operating system. Άρα λοιπόν,
θα πρέπει να έχετε φροντίσει, αν ο υπολογιστής ήδη χρησιμοποιείται, θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε τα δεδομένα σας σε ένα backup, μην τα χάσετε. Όταν πειράζετε partitions, σβήνονται γενικά τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στους δίσκους, οπότε αυτό θα το έχετε στο μυαλό σας. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος να το κάνετε αυτό είναι σε έναν καινούριο υπολογιστή ή εν πάση περιπτώσει σε έναν εξωτερικό δίσκο USB ή σε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο και να κάνετε όσα πειράματα θέλετε εκεί πέρα. Να μην πειράξετε δηλαδή τον δίσκο από τον οποίο λειτουργείτε το σύστημά σας. Ένας δίσκος κάνει 30-40 ευρώ, μπορεί να τον πάρετε εξωτερικό και να πειραματιστείτε όσο θέλετε. Μπορεί να είναι ένας USB εξωτερικός δίσκος. Όλα αυτά που λέμε ισχύουν για αυτά τα αποθηκευτικά μέσα. Ωραία, αυτά νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω σε εισαγωγή και θα περάσουμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι, ξεκινάει με ανοιχτά τα Windows και κάνει και μια κουβέντα για τα ζητήματα της ιδιωτικότητας όταν χρησιμοποιείτε το Google.